Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια για την ανάληψη και των δικών σας καθηκόντων εδώ στο Προεδρείο. Κύριε Υπουργέ, ξεκινώ από όσα άκουσα λέγοντας ότι η κάθε μία ρύθμιση από τα όσα μας είπατε τώρα θα κριθεί αφεαυτής και θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί αναλόγως με την δυνατότητα που έχουμε να αξιολογήσουμε τις ρυθμίσεις αυτές, αλλά κάνω ένα πρώτο σχόλιο ότι χαίρομαι τουλάχιστον που θα υπάρξουν οι βελτιώσεις ούτως ώστε οι επίορκοι να απομακρυνθούν από το δημόσιο. Και το δεύτερο σημείο, ελπίζω ότι θα υπάρξει στοιχειωδός συνέχεια, γιατί πολλά από αυτά που άκουσα από τον κύριο Βερναδάκη αποτελούν σκυτάλι από προηγούμενες εθνικές προσπάθειες. Και για το λόγο του αληθές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα πω τίποτα παραπάνω, παρά θα καταθέσω στα πρακτικά ένα ηλεκτρονικό στίκ, στο οποίο υπάρχει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, η στρατηγική, που άκουσα τον Πρωθυπουργό χτες και λυπήθηκα γιατί κάποιος δεν τον πληροφόρησε σωστά, η στρατηγική εθνική, αλλά και το Σχέδιο Δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πολλά όπως άκουσα, κύριε Υπουργέ, είναι εκεί. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να ψηφίσουμε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με αυτό το σχέδιο δράσης. Δείτε το κι εσείς, το είχε πάρει ο κύριος Κατρούγκαλος πριν από εσάς. Πιστεύω ότι θα βρείτε και εκεί χρήσιμα εργαλεία για τη δουλειά σας. Σας άκουσα όμως να λέτε πολλά για την πενταετία και κανείς δεν λέει τα όσα έχει πονέσει και έχει πάθει αυτός ο λαός αυτή την πενταετία, όχι μόνο λόγω της ευρωπαϊκής και διεθνούς κρίσης όπου αντιμετωπίστηκε με τη μονόπλευρη λιτότητα, αλλά και για εθνικές παθογένειες. Όπως και ο Πρωθυπουργός, δεν άκουσα τον Υπουργό να αναφέρεται καθόλου στην προηγούμενη πενταετία. Και αναρωτιέται κανείς, αυτή η περίφημη πενταετία 4 έως 9, της εκτείναξης των ελλειμμάτων, του απίστευτου χρέους, του διπλωσιασμού του χρέους, είναι στο απειρόβλητο από μια κυβέρνηση της αριστεράς? Και εδώ μπαίνει πολύ μεγάλο, αν θέλετε, ερωτηματικό, διότι και εδώ έχουμε από τη μια κάποιες ιδεολειπτικές προσεγγίσεις που ήθελαν ένα μέρος τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρεί πολύ σημαντικό το ότι το 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση χτυπάει δίθεν την πλουτοκρατία, ενώ χτυπάει αντίθετα τα μεσαία και λαϊκά εισοδήματα. Και από την άλλη είχαμε προσκυνήματα στην άμμο, τρισάγια στους 12 θεϊστές, ομοφοβικές εξάρσεις και διάφορες άλλες μυσαλόδοξες τοποθετήσεις, για να μην συνεχίσω. Άρα υπάρχει ιδεολογική σύγχυση, υπάρχει διαχειριστική ανεπάρκεια, θα πω εγώ, και υπάρχει και έλλειμμα διαπραγμάτευσης. Άρα χρειάζεται να αυξήσουμε την αξιοπιστία της χώρας. Θέλω λοιπόν να πω ότι αν πρέπει η χώρα να αντιμετωπίσει μια τριπλή πρόκληση, έτσι όπως ο Πρωθυπουργός την όρισε, είπε για το χρέος, την αξιολόγηση, και είπε βεβαίως και για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ξέχασε όμως, όπως ξεχάσατε κι εσείς, τους τελευταίους 7 μήνες όπου οι τράπεζες έκλεισαν ως αποτέλεσμα των δικών σας πολιτικών, τα αποθεματικά του κράτους στραγγίστηκαν ως διαπραγματευτική τακτική άκουσον-άκουσον. Και βεβαίως τίποτα δεν προχώρησε που θα μπορούσε να λεχθεί έστω αναπτυξιακό κατελάχιστο. Δεν είναι μόνο οι Σκουριές, δεν είναι μόνο ο Πειραιάς, το λιμάνι, είναι παντού θολό τοπίο στο αναπτυξιακό και στις επενδύσεις. Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να γίνει τώρα. Σκληρή διαπραγμάτευση και συνεννόηση εθνική. Το λέγαμε και πριν τις εκλογές. Κυβερνήστε λοιπόν και εμείς ως αντιπολίτευση θα ψηφίσουμε εκείνα τα οποία θεωρούμε εθνικά συμφέροντα, αναπτυξιακά και ευρωπαϊκού προσανατολισμού νομοθετήματα. Αλλά θέλω να φέρω τρία παραδείγματα αμέσως. Άκουσα τον κύριο Κατρούγκαλο, προσπαθώντας, καταλαβαίνω, να σκεπάσει λίγο την αμηχανία μιας μη διαπραγμάτευσης. Να μιλάει και να λέει ότι τις μεγάλες συντάξεις μπορεί να τις περικόψει και θεωρεί μεγάλη σύνταξη τα 1.000 ευρώ, γιατί είπε κάτω από τα 1.000 ευρώ. Και εγώ θέλω να ρωτήσω τους κυρίους και τις κυρίες βουλευτές και βουλεύτριες. Η μία σύνταξη ενός ανθρώπου που δούλευε στα Χαλιβουργία ή στα ναυπηγεία Λευσίνας και έπαιρνε 700 κύρια σύνταξη και 300 επικουρική, είναι κάποιος πλούσιος άνθρωπος αυτός? Και τον στοχοποιούμε? Και γιατί αυτό και όχι άλλο? Γιατί το δικό σας κονδύλι είναι 1,8 δις.
δαπάνη θα περικοπεί από τις συντάξεις. 1,8 δις. Δεν είναι εδώ ο υπουργός κ. Κατρούγκαλος, είναι όμως εδώ άλλοι υπουργοί. Δεύτερο παράδειγμα. Μας είπε ο κ. Κατρούγκαλος ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εμείς τα δεχόμαστε όλα. Και εγώ ερωτώ, ποια κυβέρνηση δέχτηκε με υπογραφή κυρίου Τσίπρα να βάλει τις ομαδικές απολύσεις στο χαρτί της διαπραγμάτευσης? Κύριε Πρόεδρε, και εγώ για ένα λεπτό την ανοχή σας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, η προηγούμενη και τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά μην μας φέρετε από την πίσω πόρτα τις ομαδικές απολύσεις. Τρίτο και τελευταίο. Η κυρία Φωτίου μας είπε πάρα πολλά. Τα λέω εντάχει. Είναι εδώ ο κύριος Γκεγκέρογλου, μπορεί να πει πολλά. Οι συμπράξεις, είπε πολύ ωραία πράγματα. Είναι ο νόμος του 14 που φέραμε εμείς, ο 43-14 του 14. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνεχίζετε τον νόμο μας. Κυβερνήστε όμως, γιατί μαζί με τον νόμο φέραμε και 330 εκατομμύρια ευρώ και ένα ευρώ από αυτά δεν έχει εκταμειωθεί. Και τέλος, θέλω να καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό θα τελειώσω. Το γεγονός ότι ενώ είχαμε υποβάλει το Δεκέμβρη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και να το στικάκι εδώ, εδώ είναι το Εθνικό Πρόγραμμα Κοινωνικής Ένταξης. Είναι πολλές σελίδες και αυτό, και για λόγους περιβαλλοντικής ευαισθησίας ήθελα να το καταθέσω και αυτό σε στικάκι. Και το μόνο που απέμενε από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ήταν η εξειδίκευση αυτού του προγράμματος. Τι απέγινε όμως? Η εξειδίκευση είχε ημερομηνία 30 Ιουνίου. Στις 30 Ιουνίου η κυρία Φωτίου έστειλε, υπουργός της κυβέρνησης αυτής, μια εξειδίκευση την οποία δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε κάκιστη, θα πω, διότι μιλάει για γενικολογίες, μιλάει για μη δυνατότητα εξειδίκευσης ούτε καν χρηματοδοτικής, αοριστίας και ασαφιών. Σας καταθέτω λοιπόν μια πεντασέλιδη επιστολή προς την υπουργό, την οποία δεν υπογράφει καν ο επίτροπος. Αχ, πού είσαι Βαρουφάκη να τους δεις. Δεν υπογράφει καν ο Επίτροπος, αλλά ποιος υπογράφει? Ένας τμηματάρχης, απλός τμηματάρχης, υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 5 σελίδες κόλαφος στην Ελληνίδα υπουργό, και λυπάμαι ειλικρινά γι' αυτό. Άρα λοιπόν, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και οι κρυμμένες αλήθειες πρέπει να πάρουν τέλος. Η χώρα χρειάζεται στρατηγική, όραμα, επενδύσεις, αξιοπιστία, συνεννόηση. Χρειάζεται κοινωνική συνοχή, αλλά με επάρκεια τεχνοκρατική, όχι με φόβους. Ταμπουρωθήκαμε τώρα, δεν θέλουμε το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Κάτι λέει. Πληρώσαμε με την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Άλλη μια σκληρή διαπραγμάτευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Κατάργηση του ΕΚΑΣ. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιμένουμε από εσάς να κάνετε πράξη, όχι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πάει αυτό, ούτε καν το παράλληλο πάει και αυτό. Τουλάχιστον κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα που είχαν νομοθετηθεί και θεσμοθετηθεί, και ό,τι καλύτερο μπορείτε από εδώ και πέρα στις μεταρρυθμίσεις για την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη. Κατά τα άλλα, βεβαίως, καταψηφίζουμε τις προγραμματικές δηλώσεις.